Σφυρίζει ο κύριος Παναγή. Τα Σίλβα τελικά εκτελεί. Περνάει μπάλα, καλοχτυπημένο. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για το Αποέλ, λίγο πριν τη συμπλήρωση του δεύτερου λεπτού. Φάση που ξαναβλέπουμε. Η μπάλα θα περάσει λίγο έξω. Εδώ θα φανεί και καλύτερα. Σεριντάν ξανά για τον Αλονεύτη που μπαίνει στην περιοχή πλάγια. Αλονεύτης που γυρίζει, Αλεξάνδρου δεν βρίσκει την μπάλα που πάει κόρνερ. Πάσα τώρα καλή για τον Αγκούλο, βγαίνει έγκαιρα ο Πάρτο και θα μαζέψει. Αγκούλο που γυρίζει, ψάχνει χώρο για το σούτ, το κάνει, την μπάλα θα πάει στον Πάρτο. Είναι το πρώτο σούτ από πλευράς της Ένωσης Δύο Παραλιμνίου που πάει προς την εστία. Βγαίνει μπροστά η Ένωση με τον Μουλαζίμι. Να περάσει και από τον Τασίλβα. Βγάζει παλιά στην περιοχή. Να το σούτ. Πολύ καλή φάση για την Ένωση. Μπάλα πάει έξω. Ο Λόπεφ ζητάει κόρνερ. Πολύ καλή από τον Μουλαζίμι που ρίχνει μπάλα εδώ και προλαβαίνει και τον Σέρτσο. Γυρίζει στην περιοχή. Ο Λόπεφ κάνει το σούτ. Περνάει μπάλα κάτω από τα πόδια του Ριβέρα. Δεν φαίνεται τουλάχιστον τον Αλεξάνδρου. Τον Καντέρο, χαμηλά στην περιοχή Αλονεύτης πίσω. Το σούτ που γίνεται από τον Βινίσιους πάει στα χέρια του Μάστρου. Πρώτο σούτ από το Αποέλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ρίχνει μπάλα μπροστά, κάνει μια δύσκολη προσπάθεια. Προλαβαίνει, παλιά παράλληλη στο δεύτερο δοκάριο Αλεξάνδρου. Ευκαιρία και γκολ από τον Βινίσιους. Βρίσκει τη λύση το Αποέλ στο 57ο λεπτό. Πρώτο γκολ για τον Βινίσιους. Ολιβέιρα Βινίσιους, χώρο στην αριστερή πλευρά της άμυνας της Ένωσης. Καλή μπαλιά στην περιοχή, Αλεξάνδρου αρχικά, Βινίσιους στη συνέχεια με τον Μάστρου εξουδετερωμένο αφού παρακολουθούσε την πρώτη προσπάθεια από τον Αλεξάνδρου. Ο Ουκρανός ετοιμάζεται για την Ένωση να περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Σέρινταν για τον Αλονεύτη, ξανά το Αποέλ μπροστά, χαμηλά παράλληλα μπαλιά, δεν είναι καλή πάση στον Μάστρου. Αγκούλο που ξαναπαίρνει. Λαζίμις τώρα η μπαλιά. Δεν φεύγει μπάλα. Έχει σφυρίξει ο κύριος Παναγή. Να δούμε εδώ αν γίνει κάτι. Ίσως για σπρώξιμο και στον Μωράης. Να δούμε και εδώ καλύτερα. Πολλούς ποδοσφαιριστές βέβαια εκεί, περισσότερο ανοιχτούς χώρους στην άμυνα της Ένωσης. Το κάνει τώρα με τον Σέρινταν, ευκαιρία, δεν θα πάει μπαλά στα δίκτυα. Θα σταματήσει με τα πόδια την πορεία της ο Μάσκρου. Πολύ μεγάλη φάση, καλύτερη στο παιχνίδι για το Αποέλ. Τσάνα που ψάχνει χώρο, αλλάζει με το Σμετάλα, μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Ο Πάρτο λέει όχι, φάση που συνεχίζεται, έξω η μπάλα το Σμετάνα. Η πιο μεγάλη φάση του αγώνα είναι αυτή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Ένωση να βρει ξανά τόσο μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Εδώ εξαιρετική προσπάθεια Κατσάνα και Σμετάνα. Άδειασα με την κίνησή του στην άμυνα του Αποέλ. Ο Πάρτο είναι αυτός που σώζει. Σφυρίζει τώρα. Χαραλαμπίδης εκτελεί. Περνάει μπάλα και πάει στα δίκτυα και το παιχνίδι τελειώνει. 86ο λεπτό. Η πρώτη τούμπα της φετινής χρονιάς για τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη. Ξανά. Πολύ καλή εκτέλεση του φάουλ, περνάει μέσα από τους ποδοσφαιριστές που ήταν μπροστά από τον Μάστρου που είχαν μια κίνηση ότι δεν έβλεπα. Λογικά βολεύει τον Τασίλβα όπως είναι. Η μπάλα κάτω, Τασίλβα εκτελεί, περνάει μπάλα στο δοκάρι. Εδώ ξανά το φάουλ, περνάει λίγο πιο κάτω να ήταν η μπάλα. Ο Μάστρου όπως φάνηκε από τη φάση που ξαναβλέπουμε εδώ. Αμορίν εκτελεί, περνάει μπάλα και πάει στα δίκτυα. Αν μη τι άλλο, οι φίλοι του Αποέλ αποζημιώνονται από τα καλά χτυπήματα φάουλ στο τέλος του παιχνιδιού. Ξανά εκτέλεση του φάουλ. Περνάει μπάλα παρά την προσπάθεια του Μάσκου, πάει στα δίκτυα. 3-0 για το Αποέλ. Λογικά είναι το τελικό σκορ. Να έχουμε και ο